Χθες το βράδυ, περίπου 12 και, το αγόρι μου το καλό, με ανοιχτές τις αγκάλες, μου λέει χρόνια πολλά. Χαίρομαι εγώ από τη μία, με θυμήθηκε, λέω, τι ωραία, τι καλά. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται και μετά κοιτάει με πάθος μες στα μάτια και μου λέει, πώς νιώθεις τώρα που είσαι μία όρημη γυναίκα? Εγώ λοιπόν και οι καινούργοι μου φίλοι σας καλωσορίζουμε σε ένα Get Ready With Me, όπου θα ετοιμαστώ για να γιορτάσουμε τα 300 γενέθλιά μου. Τα γενέθλια μιας όρημης γυναίκας. Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Όπως πάρα πολύ καλά έχετε καταλάβει, σήμερα έχω γενέθλια. Διανύω επισήμως την τρίτη δεκαετία της ζωής μου. Δεν ξέρω πώς να νιώσω γι' αυτό. Χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή από ευεργετικών την εκδοτική που έχουν τη χειροποίητη, η οποία είναι τέλεια 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 και θα μου δώσει ακριβώς ό,τι χρειάζομαι σήμερα, όπου είναι πολύ ενυδάτωση να φαίνεται φρέσκο το πρόσωπο, μπας και καλύψουμε λίγο κάποια χρόνια, καμιά δεκαετία. Έχω βγάλει ένα μικρόβιο στο μάτι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τίποτα κοντά στο μάτι σε μακιγιάζ, διότι τώρα έχει ξεθυμάνει βασικά και ίσως καν να μην το παρατηρείτε, αλλά εγώ δεν το ρισκάρω, θα κρατήσω τις ημέρες που μου είπε ο γιατρός να απέχω από το μακιγιάζ στα μάτια, επομένως αυτές όλες οι παλέτες κάθονται εδώ και τόσες μέρες ανεκμετάλλευτες. Anyway, υγεία πάνω απ' όλα. Οπότε ναι, σήμερα παίζει όντως να είναι το πιο βαρετό μακιγιάζ που θα δείτε. Κάντε μου όμως παρέα φιλενάδες, γιατί περνάω δύσκολα σήμερα, 30 είναι. Ένα χαλαρό Get Ready With Me, κάτσε να πιω και λίγο νερό, γιατί τώρα σε αυτή την ηλικία πρέπει να ενυδατωνόμαστε. Το μακιγιάζ μου θα είναι πάρα πολύ απλό. Το μόνο πράγμα επίσης που σώζει τη σημερινή μέρα είναι ότι έχει Eurovision, το οποίο είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή για να πείσω το στενό μου περιβάλλον να μην γιορτάσουμε. Οπότε, εγώ η πανέξυπνη Τζέιν, είπα ότι θα καθίσουμε να δούμε βραδιά Eurovision, θα μαζευτούμε στο σπίτι μου και απλά θα δούμε Eurovision, θα έχουμε Eurovision Night ακόμα καλύτερο. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι δεν θα βάλουμε λίγο κάτι πάνω μας, να κρύψουμε την κατάθλιψη. Τελευταία χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά αντί για primer, ξηρά λαδάκια. Και τελευταία έχω φάει ένα σκάλωμα με ένα καταπληκτικό προϊόν, το οποίο πιστεύω ότι ακόμα και στις λιπαρές παίζει να βολέψει. Γιατί το συγκεκριμένο λαδάκι, το οποίο δεν το έχω αναφέρει καν ακόμα, λοιπόν είναι από την εταιρεία N-Spa και είναι το Deep Hydrating Facial Oil, το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτόρευστο, απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα και αφήνει ακριβώς το... πώς το λένε... αφήνει ακριβώς την αίσθηση που θέλω στην επιδερμίδα μου. Εφαρμόζω λοιπόν αρκετά λίγο και θα κάνω μαλάξεις στο πρόσωπο μέχρι να απορροφηθεί στο βαθμό που θέλω και θα είναι το μοναδικό primer που θα χρησιμοποιήσω. Τώρα τελευταία το κάνω πάρα πολύ συχνά και έχω δει τεράστια αλλαγή στον τρόπο που στέκεται το foundation πάνω μου. Θα περάσω foundation. Εχθές χρησιμοποίησα ξανά το Wet n Wild Photo Focus, το οποίο το είχα ξεχάσει κυριολεκτικά και μου αρέσει που το έχω και μπροστά. Τέλος πάντων, είχα πάρα πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσω και είχα ξεχάσει πόσο πολύ μου αρέσει. Όπως είπα και στο Instagram εχθές, είναι από τα foundations που έχουν τρομερή διαφορά στις κριτικές, ή που θα το αγαπήσεις ή που θα το λατρέψεις, ή που θα το αγαπήσεις ή που θα το μισήσεις. Εγώ ανήκω στην κατηγορία που το αγαπώ αυτό το foundation, με βολεύει πάρα πολύ. Ένα χαρακτηριστικό νομίζω που όλοι όμως θα συμφωνήσουμε είναι ότι έχει μια πάρα πολύ έντονη μυρωδιά, η οποία δεν είναι καν αρωματισμένη, είναι σαν χημικό, το οποίο με ενοχλεί, δεν μπορώ να πω, αλλά όχι τόσο ώστε να μην το χρησιμοποιώ. Eurovision λοιπόν, κορίτσια, ένα event το οποίο φέρνει όλους τους λαούς μαζί. Μικρή tutorial έγινε κολλητή με τη Φουρέιρα, δεν ξέρω αν το είδατε. Παιδιά, ένιωσα μία περηφάνεια μέσα μου όταν η Νίκη tutorial ανέφερε την Φουρέιρα και μάλιστα κάνανε και Instagram live, όπου το είδα και ήμουν σε φάση I cannot believe this! Δεν αρκέστηκε καν βασικά μόνο στο Instagram, μιλάει παντού για τη Φουρέιρα η Νίκη Tutorials, οπότε εντάξει, την αγαπούσα που την αγαπούσα αυτή τη γυναίκα, τώρα την αγαπώ ακόμα περισσότερο. Για κονσιλέρ θα χρησιμοποιήσω από NYX το HD Studio Photogenic, ελπίζω να μην το σκοτώνω. Επίσης ένα από τα αγαπημένα μου κονσιλέρς και το είχα ψιλοξεχάσει. Να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν αισθάνομαι καθόλου 30, δηλαδή νιώθω πραγματικά ότι είμαι με ένα πεδαρέλι, είμαι στο άνθος της ηλικίας μου και έτοιμη να πάω ξανά στο σχολείο.
Θα το ξεπεράσω πιστεύω σε κάνα χρόνο. Θα περάσω σε setting powder, θα χρησιμοποιήσω από Root Cosmetics, πώς τα κατάφερα, έχω βάλει στο καπάκι ήδη, την setting powder που έχει, η οποία είναι η τελευταία μου αγάπη. Έχω φάει ένα τρομερό κόλλημα με αυτή την πούδρα γιατί εξαφανίζει τα πάντα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε διαφορά βασικά. Είναι πραγματικά από τις καλύτερες πούδρες που έχω βάλει στο πρόσωπό μου. Είμαι πολύ χαρούμενη, ειδικά σήμερα που πρέπει να καλύψουμε τις ρητίδες λίγο παραπάνω, ώστε όλος ο κόσμος να μου πει 30, μα δεν σου φαίνεται. Φαίνεται, δεν φαίνεται, ή ταυτότητα δεν λέει ψέματα, φιλενάδα. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που θα γίνει σήμερα είναι να κάνω αυτό το βίντεο. Στη συνέχεια έτσι πολύ ωραία που θα είμαι βαμμένη ή μη βαμμένη βασικά, γιατί δεν θα βάλουμε τίποτα στα μάτια και κακά τα ψέματα, όλο το μακιγιάζ είναι κυρίως σε ό,τι δείξει στο μάτι τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν θα συμμαζέψω λίγο το σπιτάκι, μόλις τελειώσω αυτό το βίντεο, έτσι βαμμένη που θα είμαι και περιποιημένη. Και θα περιμένω τις φιλενάδες να έρθουν και να δούμε Eurovision. Θέλω να δώσω και ένα παραπάνω σετάρισμα στο πρόσωπό μου, γιατί δεν έχω περάσει παντού την πούδρα αυτή. Επομένως θα πάω σε κάτι πολύ πιο ελαφρύ, το οποίο είναι από τη Wet n Wild και είναι το Photo Focus Pressed Powder. Πολλές με ρωτήσατε αν κάνει flashback. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο προϊόν ακριβώς έχει φτιαχτεί για να μην κάνει flashback. Επομένως δεν θα έχετε τέτοιο πρόβλημα σε καμία περίπτωση. Θα τα μπολάρω και λίγο με αυτή την πούδρα. Και θα περάσω τώρα σε φρύδια. Όταν κάνω τα φρύδια μου δεν μπορώ να μιλάω γιατί σχεδόν δεν αναπνέω. Είμαι πάρα πολύ σχολαστική και δεν τα καταφέρνω ποτέ σχεδόν να κάνω ένα σωστό σχήμα, αλλά δεν έχει σημασία, είμαι σχολαστική. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Έτοιμα και τα φρύδια και τώρα θα περάσω σε ζεστάματα. Έχω φάει επίσης ένα τελευταίο σκάλωμα πάλι σε ένα παλιό προϊόν, το έχω δηλαδή αρκετό καιρό, και είναι το Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette. Χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα για τα ζεστάματά μου. Έχω φάει πραγματικά μια πολύ πολύ μεγάλη αγάπη στο συγκεκριμένο. Απλώνεται σαν όνειρο, είναι ευγενικό, είναι όμορφο και το είχα βάλει στην άκρη με τόσο που δοκιμάζω και τις προάλλες πάλι το δοκίμασα και ερωτεύτηκα. Δες πόσο ωραίο και φυσικό είναι το αποτέλεσμα. Σκέφτομαι λοιπόν να κάνω δώρο στον εαυτό μου μια παραγγελία από Revolution, γιατί έχουν και κάτι πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Όπως ας πούμε μια παλέτα η οποία είναι σε συνεργασία με μια που δεν τη θυμάμαι πως τη λένε, μια μαυρούλα πάρα πολύ γνωστή γενικά στο site της Revolution. Έχει βγάλει μια παλέτα η οποία νομίζω λέγεται Tropical Palette και έχει μέσα ό,τι πιο όμορφο έχω δει σε χρώμα. Θέλω πάρα πολύ να το αγοράσω. Όπως επίσης θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω και τα foundation τα καινούργια που έχει βγάλει. Έχει βγάλει δύο, ένα σε stick και ένα άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ καλλιτικό σε σωληνάριο. Το stick το είδα χθες σε review στο κανάλι του Jeffree Star και με έκανε πιο πολύ να θέλω να το πάρω, γιατί του έδωσε πάρα πολύ καλές κριτικές. Και τώρα θα περάσω σε αυτή την παλέτα, είναι η Sun Kiss Tropical Bronze που έχει μέσα πραγματικά ό,τι χρειάζεσαι για τα ζεστάματά σου κτλ. Από εδώ θα χρησιμοποιήσω πάρα πολύ λίγο αυτό το χρώμα για να επανοτίσω λίγο το bronzer που ήδη έχουμε κάνει. Θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο το οποίο μου έστειλε ομόρφια και μου άρεσε πάρα πολύ. Έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το σχέδιο. Είναι τρομερά μαλακό και είναι το νούμερο 110. Είναι καινούριο αυτό. Λοιπόν, παίρνω ποσότητα και πάω σιγά σιγά να επανοτίσω με πολύ ατσούμπαλες κινήσεις το bronzer μου. Όπως επίσης θα πάρω ένα τέτοιο μεγάλο καμπούκι brush, θα πατήσω πάνω στα χρώματα και θα ξεκινήσω λίγο να βάφω εδώ. Okay, darling. Λοιπόν, το highlighter αυτής της παλέτας μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ υγρό, είναι πάρα πολύ σωστό σε μένα, θα το δεις βασικά τώρα. Αφήνει πραγματικά το highlighter της υγείας. Δες εδώ. Μπομ! Και στη συνέχεια θα κάνω μια άλλη μαγιά. Θα περάσω σε ένα τέτοιο πινέλο, το οποίο είναι πάρα πολύ πλατή, είναι ειδικό για πούδρα. Και θα χρησιμοποιήσω το Baked Highlighter από τη Root Cosmetics, το οποίο δεν μου γράφει και το έξισα. Νομίζω ότι φαίνεται ότι το έξισα, αλλά δεν έπιασε πάλι, δεν βγάζει λάμψη γενικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως για strobing. Οπότε θα πάω και θα επανοτίσω όλο μου το δέρμα. Μου δώσει μια λάμψη ίσα-ίσα. Δεν παίζει να γίνει αντιληπτό στην κάμερα. Άμα γίνει παρόλα αυτά, πείτε το μου να το ξέρω. Πάμε σε ρουζ. Τελευταία χρησιμοποιώ τέτοιου είδους πινέλα για να εφαρμόσω το ρουζ και έχω δει τεράστια πραγματικά αλλαγή στον τρόπο που εφαρμόζεται το ρουζ πάνω μου. Φαίνεται πιο φυσικό, πιο πραγματικά σαν να είναι από το δέρμα σου. Είναι τα λεγόμενα fan brushes και άμα το επιχειρήσετε, θέλετε ένα χοντρό, ένα μεγάλο. Θα πατήσω λοιπόν στο ρουζ, θα την άξω πάρα πολύ καλά και θα κάνω αυτή την κίνηση.
απλώνει το ρούς με τρόπο που το βλέπεις και νομίζεις πραγματικά ότι έχεις υγεία, δεν είσαι καν βαμμένη. Εντάξει, προφανώς και φαίνεται ότι είμαι βαμμένη, αλλά κατάλαβες, έχει ένα πολύ ωραίο φυσικό flawless αποτέλεσμα και το λατρεύω. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να αξιοποιήσω και τέτοιου είδους πινέλα, γιατί δεν με βολεύει ούτε για highlighter ούτε για contouring γενικά, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Γενικά όταν αξιοποιούνται τα πράγματα μου χαίρομαι. Τελευταίο πράγμα είναι να περάσω σε κραγιόν, γιατί όπως είπαμε δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτι στα μάτια, θα τα αφήσω εντελώς γυμνά, έτσι ακριβώς όπως τα βλέπετε. Λέω να χρησιμοποιήσω κάτι nude, κάτι φυσικό, γιατί θα είμαι και στο σπίτι όλη μέρα σήμερα. Οπότε θα περάσω στο Rebel Rose από τη Wet n Wild. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα με τη Wet n Wild, παιδιά. Αυτό το χρώμα δεν με απογοητεύει ποτέ. Οπότε έχω καταλήξει με ένα πάρα πολύ φυσικό μακιγιάζ και μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό ήταν ο σκοπός μου εξάλλου. Και θα ολοκληρώσω όλο μου το μακιγιάζ περνώντας σε setting spray. Θα χρησιμοποιήσω το Sun Kissed Perfect Fix Plus, το οποίο είναι ένα απίστευτα ωραίο spray σεταρίσματος. Εννοείται πως δεν θα πειράξω το μαλλί μου, δεν είναι ο σκοπός μου εξάλλου να κάνω κάτι στα μαλλιά μου σήμερα. Θα βάλω απλά δύο σκουλαρικά και δύο κρίκους οι οποίοι πάνε με τα πάντα και ουσιαστικά αναβαθμίζουν λίγο. Ναι, κατάλαβες. Και τώρα θα σας κάνω ένα ξεζούμι να δείτε τι φοράω, γιατί αυτά, με αυτά θα είμαι. Αυτά θα βάλω, με αυτά είμαι δηλαδή, ντυμένη ήδη. Το τζινάκι θα το ήθελα λίγο έτσι πιο στενό να καθίσει έτσι, αλλά νομίζω ότι γενικά είναι μια χαρά, ειδικά μέσα στο σπίτι. Τι λέτε κι εσείς? Βρήκα τι θα κάνω για να φαίνεται λίγο διαφορετικό από τις υπόλοιπες ημέρες που είμαι έτσι. Θα βάλω αυτό εδώ, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει. Να ξέρω και να το κάνω. Νομίζω πως ταιριάζει, γιατί του δίνει μια πιο παιχνιδιάρικη essence, ρε παιδί μου, και νομίζω πως το χρειάζομαι σήμερα. Και ναι, ολοκληρώθηκε το Get Ready With Me. Είμαι έτοιμη να περάσω την ημέρα μου στο σπίτι. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να πάω για κανένα καφέ, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα κλείσω αυτό το βίντεο με διαγωνισμό, διότι θέλω να σας κάνω ένα δώρο. Πώς κερνάς, ρε παιδί μου, βγαίνεις έξω και κερνάς για τα γενέθλιά σου? Εγώ θα κεράσω σήμερα κάποια καλή υλικά. Επομένως, πάμε να δούμε τι σας έχω για διαγωνισμό. Είναι τρία πραγματάκια, ελπίζω να σας αρέσουν. Πιστεύω βασικά ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Το πρώτο προϊόν του διαγωνισμού είναι από Nyx, το Glazed and Confused, το οποίο είναι μια υγρή σκιά πάρα πολύ ωραία σε καφέ, μοβ χρώμα. Δεν την ανοίγω γιατί θα πάει σε εσάς. Το επόμενο προϊόν είναι και Limited Edition και είναι από Catrice, το Instant Blurring Stick, το οποίο είναι ουσιαστικά για να καλύψεις, να θολώσεις λίγο γραμμές λεπτές και πόρους. Επομένως πιστεύω ότι θα σας είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και το τελευταίο είναι το Vinyl Gloss από Radiant, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο gloss, το οποίο έχει μέσα πολλούς ρυθμούς, ένα πολύ λεπτοκομμένο shimmery glitter. Πάρα πολύ ιδανικό τώρα για το καλοκαίρι, πολύ juicy θα τα κάνει τα χείλη σου κτλ. Αυτά λοιπόν τα τρία θα βγουν σήμερα στο διαγωνισμό, έτσι ένα δωράκι από μένα για να γιορτάσουμε τα 300 γενέθλιά μου. Να ενεργοποιήσετε τη συμμετοχή σας, θέλω από κάτω να μου γράψετε κομπλιμέντα, να με κάνετε να νιώσω όμορφα και να με κάνετε να νιώσω νιά. Οπότε θέλω μηνύματα λατρεία σήμερα, φιλενάδες, γιατί δεν με βλέπω καλά. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές, ελπίζω να διασκεδάσετε και να περάσετε όμορφα μαζί μου. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Μέχρι τότε ελπίζω να έχει φτιάξει και το μάτι, να κάνουμε τίποτα στο μάτι, ρε παιδί μου. Φιλά και πολλά λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά. A few moments later. Ναι. Γεια σας κυρία Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο γίνομαι? Τριάντα κυρία Κατερίνα. Ναι. Τριάντα. Ναι, ευχαριστώ. Τριάντα. Ναι, και σε εσάς. Ναι. Έλα Μανούλα. Καλημέρα. Έλα κοριτσάκι μου, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Και μια σκουτόφρη κουβέντα. 30 έγινες. Πότε επιτέλους θα παντρευτείτε με τον άλλον? Νεότερη δεν γίνεσαι. Περνάνε τα χρόνια, αγάπη. Αυτή τη χαρά πότε θα μου τη δώσεις? Να πεις και τον άλλον, σε αυτόν τον ανεπρόκοπο, να σε πάει επιτέλους. Τι σε έχει τόσα χρόνια χωρίς Στεφάνη? Σε εκμεταλλεύεται, παιδί μου. Και δεν έχω μούτρα να βγω στη γειτονιά. Με ρωτάει η Παναγιώτη απέναντι. Πότε θα παντρευτεί η κόρη σου και δεν ξέρω τι να της πω. Άντε κορίτσι μου, και παιδί να κάνεις. Πότε θα γίνεις μάνα εσύ? 30 έγινες. Στην ηλικία σου έχω ξεπερδέψει. Οι φίλες σου το σχολείο όλες μάνες έγιναν. Εσύ πότε? Άντε κορίτσι μου, ένα καμέο έχω και εγώ. Πότε θα γίνω?